Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλιώτη. Καλό σας μεσημέρι. Όσον αφορά τις εξελίξεις, να πω ότι συνεχίζονται και σήμερα έρευνες σε διάφορες περιοχές και είναι σε εξέλιξη, γιατί οι έρευνες γίνονται συνεχώς έχοντας υπόψη αυτή την υπόθεση. Έχει αναφερθεί χθες στο δικαστήριο με λεπτομέρεια έναν ιστορικό και πάλι από τους ανακριτές το ότι έχει προκύψει τελή υποκράτηση ουσιαστικά έναν πρόσωπο για το οποίο έχει κρυφτεί το χθεσινό διάταγμα, ένας 46χρονος, καθώς επίσης και 49χρονη αλλοδαπή για την οποία λέγεται το διάταγμα την ερχόμενη Τετάρτη. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να σταθούμε λίγο στο θέμα του DNA, κύριε Αγγελίδη, που φαίνεται ότι δένει τους υπόπτους με την υπόθεση. Ναι, έχουν καταθεθεί στο δικαστήριο και υπάρχουν κάποια αποτελέσματα όσον αφορά τις επιστημονικές αυτές εξετάσεις όσον αφορά τον DNA. Και βεβαίως προχωρούμε με βάση αυτά τα αποτελέσματα έτσι ώστε είτε να ανακριθούν συγκεκριμένα πρόσωπα και να γίνουν κάποιες εξετάσεις έχοντας υπόψη ότι αυτά λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα αυτά και σίγουρα έχουν τη σημασία τους ως προς το ευρύτερο φάσμα των εξετάσεων και είναι μία εκθέση η οποία έχει σταλεί από το ιστορικό γενικό από ό,τι έχει αναφερθεί στο δικαστήριο. Ενδεχομένως να υπάρξει και σύντομα και νέα εκθέση που να υπάρχουν περισσότερα στοιχεία και να μας διαφωτίσει περαιτέρω όσον αφορά τις έρευνες που γίνονται. Η δεύτερη έκθεση τι θα αφορά δηλαδή, κύριε Αγγελίδη? Είναι στο ίδιο θέμα, ίσως να υπάρχουν νεότερα αποτελέσματα εξετάσεων που να βοηθούν, που να σχετίζονται. Εξετάζετε και κάποια άλλα αντικείμενα, δηλαδή ψάχνετε για άλλον DNA? Ναι, κύριε Μιλιώτη, έχουν γίνει εξετάσεις χωρίς να εισερθώ στις λεπτομέρειες, έχοντας υπόψη μια υπόθεση που ακόμα είναι υπό διερεύνηση. Έχουν γίνει αρκετές εξετάσεις μεταξύ άλλων και επιστημονικές εξετάσεις και δειγματοληψίες από κάποια τεκμήρια ή κάποιους φόρους, αν θέλετε. Ναι. Τώρα, κύριε Αγγελίδη, ψάχνετε και κάποιους άλλους ή θεωρείτε ότι έχει κλείσει ο κύκλος των συλλήψεων? Όχι, ο κύκλος των συλλήψεων ή και των ανακρίσεων προσώπων δεν έχει κλείσει και αυτό φαίνεται και από το ιστορικό. Ναι. Γι' αυτό το αναφέρω αυτό, γιατί ενδεχομένως να υπάρξουν και γίνονται συνεχώς ανακρίσεις προσώπων ή και αν προκύψουν στοιχεία, βεβαίως, χωρίς να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο μέχρι τη στιγμή, φυσικά, να υπάρξουν οποιαδήποτε άλλες συλλήψεις, λαμβάνοντας υπόψη το ότι υπάρχει μέχρι τώρα. Είναι σε προχωρημένο στάδιο η ανακρίση σίγουρα, αλλά από τη στιγμή που συνεχίζονται οι έρευνες και οι έρευνες περαιτέρω συνεχίζονται και για εντοπισμό της ανήλικης ή και του πατέρα, για το οποίο όπως είναι γνωστό εκκρεμεί το έντελμα, οι ανακριτές προχωρούν αυτές τις έρευνες αξιολογώντας όλα τα στοιχεία. Και ψάχνετε και σε άλλες επαρχίες, πληροφορούμαστε. Ναι, οι έρευνες συνεχίζονται όχι μόνο στην Λευκοσία αλλά σε διάφορες επαρχίες αναλόγως το τι υπάρχει ενώπιον των ανακριτών και βεβαίως το κάθε τι δεν αφήνεται, μελετάται, ερευνάται έτσι ώστε να υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα και να είμαστε σίγουροι ότι δεν έχει αφαιθεί κάτι το οποίο δεν έχει ερευνηθεί. Μάλιστα. Πάμε.